Εμείς βλέπουμε τον Χρήστο Δάντη. Τον κύριο Λίτσα Πισκερά, τον κύριο Δάντη. Είμαι λίγο πιο πίσω από το φακό της κάμερας, άρα εσείς νομίζω βλέπετε καλύτερα. Εμείς έχουμε, ναι, έχουμε πολύ καλή εικόνα. Και τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό διακρίνω στο βάθος αν δεν απατώμε. Προφανώς λένε, σχολιάζουν την εμπειρία τους μεταξύ τους και μετά θα τη μοιραστούν και μαζί μας. Έρχονται προς τα εσάς, Βασίλη. Ναι, πλησιάζουν προς τα εδώ. Μπορώ να διακρίνω εγώ τον Φωκά τον Ευαγγελινό, την κυρία Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Κυρία Πασχαλίδου, την κυρία Πισκερά, τον κύριο Χουλιάρα πλησιάζουν. Πρώτη η Έλενα, ντυμένη στα μπλε όπως μπορείτε να δείτε. Ο Τόνι δεν ήταν μαζί της. Όχι, ήταν μια επίσημη και το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, ό,τι λέει όλη η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είπα πρωθυπουργός, κύριε Πάτη. Εμφανίστηκε πρώτη φορά. Στην ερώτηση που έκανες... Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια μας. Είπε ο πρωθυπουργός και εκπρόσωπη της κυβέρνησης. Και ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και αυτό είναι ένα πλάς σε όλα αυτά που συμβαίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Με κάλυψε απόλυτα ο Χρήστος. Μας είπε συγχαρητήρια και ότι είναι πολύ χαρούμενος που φέραμε αυτή τη χαρά στην Ελλάδα. Περιμένατε ότι θα μπαίνατε στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα που μιλάνε για αυτές κάποιες υπερβολές ότι έγιναν. Περί Φιέστας δηλαδή και διάρκεια της υποδοχής. Πιστεύετε ότι έγιναν υπερβολές κατά τη διάρκεια της υποδοχής σας? Εμείς δεν είδαμε κάποια υπερβολή. Είμαστε και δύο έτσι. Ευχαριστήκαμε με ευγνωμοσύνη σε όλους όσους μας περίμεναν κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ο κόσμος, οι απλοί Έλληνες, οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικοί και οι Κύπροι που πανηγύρισαν έδωσαν την απάντησή τους. Τώρα, εντάξει, δεν πρόκειται για να μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό και φοβερό εθνικό θέμα. Νομίζω ότι όμως ο χρόνος θα δείξει ότι αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για την Ελλάδα, για τον τουρισμό της, θα το δείτε του χρόνου. Και για τη μουσική στην Ελλάδα. Διότι στον τομέα μας, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς με την Αταλία είναι η μουσική περισσότερο, δείχνουμε ότι καταφέρνουμε και αυτό το οποίο προσπαθούσαμε επί 31 χρόνια. Να είστε καλά. Είχαμε το Φωκά Ευαγγελινό, αλλά δεν είδαμε τους υπόλοιπους χορευτές. Γνωρίζετε ότι έχει συμβεί. Πότε, εδώ? Σήμερα, ναι. Οι συντονιστές μέσα στους παράγοντες, οι παράγοντες έρχονται. Έτσι. Κυρία Γερμανούρα, σας ρωτήσουμε κάτι. Ήταν κομμάτι της. Όταν γράφατε τους στίχους για τον άμπλωμα. Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Αλλά στο συγκεκριμένο τομέα, στην Eurovision, προσπαθούσαμε επί 31 χρόνια να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Δεν λέμε ότι είμαστε εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής, κυρία μου. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν ζητάμε κάτι δηλαδή, τέτοιο. Εκπροσωπούμε την pop μουσική. Εκπροσωπούμε την pop μουσική. Θα σας ξαναπώ, η pop μουσική είναι κάτι που φέρνει χαρά σε όσους την ακούν. Και καταφέραμε με την Αταλία να κάνουμε κάτι που μέχρι στιγμής θεωρείται ακατόρθωτο. Και αυτό που προσπαθούσαμε και θαυμάζαμε και θέλαμε να το πετύχει ένας άλλος συνάδελφος τόσα χρόνια και σαν Έλληνες το περιμένα έτσι πώς και πώς, το καταφέραμε εμείς διότι βοήθησαν οι συγκυρίες και πολλοί παράγοντες που λειτουργήσαν υπέρ μας. Πάρα πολύ απλά. Δεν θέλει κανείς να πάρει τις δάφνες και τη δόξα. Ανοίγει στην Ελλάδα αυτή η νίκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θα τα πούμε εδώ. Μάλιστα. Βασίλη. Δεν έχω επιστροφή. Βασίλη μου. Εδώ η κυρία Γερμανού, ο κύριος Δάντης. Βγαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους. Δεν έχει επιστροφή ο Βασίλης Γρηγορόπουλος. Δεν μας ακούει. Δεν ξέρω.